Ενδεικτικό της κατάστασης με τα ασθενοφόρα ήταν και το τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί έξω ακριβώς από τη Βουλή στη Βασιλίση Σοφίας. Ο πρώην Υπουργός Τάσος Γιαννίτσης τράκαρε μοτοσυκλετιστή. Το ασθενοφόρο ήρθε μετά από 40 λεπτά περίπου. Εκεί βρισκόταν ο Λάμπρος Δεμερτζής. Μέσα στην ατυχία του, αυτός ο μοτοσυκλετιστής στάθηκε τυχερός, καθώς μετά το ατύχημα έσπευσε για τις πρώτες βοήθειες ο γιατρός της Βουλής. Δίπλα του στέκεται και ο πρώην Υπουργός Τάσος Γιαννίτσης που ενεπλάκει με το αυτοκίνητό του στο τροχαίο. Από την πρώτη στιγμή κλήθηκε ασθενοφόρο, αλλά μετά από 40 λεπτά δεν έχει φτάσει ακόμη. Εδώ στο κέντρο της Αθήνας και να περιμένει για ένα επεισόδιο, ένα δυστύχημα, ένα ατύχημα, στο πούμε μία ώρα ένας άνθρωπος. Αν ήταν καρδιακό επεισόδιο, αν ήταν πιο σοβαρό, τι θα γινόταν κύριε Πολάκη, τι θα γινόταν κύριε της κυβέρνησης. Το ατύχημα συνέβη στην κάθοδο της Βασιλής Σοφίας, 1000 μέτρα από τον Ευαγγελισμό και 5,9 χιλιόμετρα από το κέντρο επιχειρήσεων του ΕΚΑΒ. Περαστικοί που κάλεσαν αμέσως το 166 κάνουν λόγο για εγκληματική αργοπορία. Έχει περάσει τουλάχιστον ένα διάστημα 20-25 λεπτών μετά την κλίση. Ο μοτοσυκλετιστής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς, όπου ευτυχώς δεν κινδυνεύει η ζωή του. Το ερώτημα όμως είναι τι θα γινόταν σε περίπτωση που δεν υπήρχε άμεσα γιατρός να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες και το ασθενοφόρο έφτανε με τόση μεγάλη καθυστέρηση.